Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Kitchen Lab. Σήμερα το επεισόδιο μας χαρακτηρίζει η ευκολία του. Γιατί? Γιατί θα φτιάξουμε εύκολες συνταγές που πραγματικά δεν πιστεύετε το πόσο νόστιμες είναι στο τέλος της ημέρας. Λοιπόν, θα φτιάξουμε για πρώτο ένα εύκολο τυρόψωμο που πραγματικά θα γίνει μόλις με 4-5 υλικά, ένα μπολάκι και θα μπει μέσα στο φούρνο. Στη συνέχεια θα φτιάξουμε κανελόνια με pulled pork, που κανονικά για αυτή τη συνταγή θα θέλαμε 3-4 ώρες. Θα δείξουμε ότι γίνεται σε λιγότερο από το μισό. Και στο τέλος θα φτιάξουμε ένα κέικ βανίλια σοκολάτα χωρίς μίξερ. Τρεις συνταγές τόσο εύκολες που δεν θα το πιστεύετε. Πάμε να ξεκινήσουμε! Και πάμε στην πρώτη μας συνταγή. Θα φτιάξουμε ένα εύκολο τυρόψωμο που αλλιώς λέγεται μπουρέκι στα ψαρά. Πάρα πολύ εύκολη συνταγή και πάρα πολύ παραδοσιακή και πάρα πολύ νόστιμο τυρόψωμο. Αυτά είναι τα υλικά που βλέπετε εδώ πέρα, δεν έχει κάτι άλλο. Πάμε να τα δούμε και να το φτιάξουμε κατευθείαν. Για το τυρόψωμο μπουρέκι θα χρειαστούμε 2 αυγά μεσαία, 500 γραμμάρια γάλα πλήρες, 400 γραμμάρια ελαιόλαδο, 500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και 450 γραμμάρια φέτα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θέλω 2 αυγουλάκια, εδώ, 100 γραμμάρια στο σύνολο. Να σας πω ότι όταν πήγα στα ψαρά, δεν υπήρχε ούτε ένα σπίτι που να μην έχει αυτή τη συνταγή. Βέβαια, την έτρωγα με παραλλαγές, αλλά πάνω κάτω, ξέρετε, πήρα όλες τις συνταγές. Ρωτούσα εκεί πέρα όλες τις γιαγιάδες, όλες τις νοικοκυρές, όλες τις μαμάδες και λέγα εσύ πώς το φτιάχνεις, εσύ πώς το φτιάχνεις, εσύ πώς το φτιάχνεις. Και τελικά κατέληξα με αυτή τη συνταγή. Είναι πάρα πολύ εύκολη και νομίζω μπορείτε να τη φτιάξετε 100% όλοι σας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα γίνεται χωρίς μίξερ. Σωστά. Ωραίο. Σε 5 λεπτά από τη στιγμή που ξεκινήσετε είναι μέσα στο φούρνο. Εντάξει. Και τρίτον, είναι συγκλονιστική η γεύση, δεν υπάρχει, είναι φανταστικό. Λοιπόν, 2 αυγουλάκια μέσα στον μπολ μας. Βάζω μέσα και το γάλα. Οπ. Και ανακατεύω. Λοιπόν, να σας πω ότι οι περισσότερες νοικοκυρές μου λέγανε μισό σπορέλαιο, μισό ελαιόλαδο. Οπότε τα αφήνω πάνω σας. Μπορείτε να βάλετε τα 400 γραμμάρια που έχουμε λαδάκι, είτε μπορείτε να βάλετε σπορέλαιο, είτε μπορείτε να βάλετε ελαιόλαδο, είτε μπορείτε να βάλετε μισό-μισό. Μπορείτε να βάλετε και 100 ελαιόλαδο, 300 σπορέλαιο. Επειδή εμένα με τρελαίνει η γεύση από το ελαιόλαδο, μου αρέσει πάρα πολύ στα ψωμιά, έχω βάλει μόνο ελαιόλαδο. Οπότε ρίχνω μέσα και το λάδι μου και έχω τα 3 βασικά μου υλικά. Πού είναι? Λάδι, αυγά και γάλα. Ανακατεύω και θα προσθέσω μέσα το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Εντάξει. Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του σημαίνει ότι έχει μέσα το baking powder, δεν χρειάζεται να βάλετε εσείς άλλο και αυτό το υλικό θα φουσκώσει στη συνέχεια του τυροψωμό μας. Ανακατεύουμε εδώ και δεν θέλω να παρανακατέψω. Γιατί, Διονύση, γιατί όσο περισσότερο ανακατεύω, τόσο περισσότερο δουλεύει η γλουτένη από τα αλεύρι και τόσο το ψωμί μου θα βγει σαν ψωμί-ψωμί. Άμα το ανακατέψω λιγότερο, τι θα γίνει? Θα βγει σαν κέικ ψωμί. Δεν υπάρχει πάλι σωστό και λάθος. Εντάξει. Σε κάποιους αρέσει το ψωμί να είναι πιο ψωμένιο, το τυρόψωμο, σε κάποιους αρέσει να είναι πιο μπισκοτένιο, πιο κέικ. Εντάξει, εμένα μου αρέσει να είναι περισσότερο κέικ, παρά ψωμάκι, η αλήθεια είναι. Οπότε ανακατεύω και μόλις δω εδώ πέρα ότι όλα τα γρουμπαλάκια έχουν σπάσει, σταματάω και το ανακάτεμα, αυτό πάει πίσω και ήρθε η ώρα για τη φέτα. Θα βάλω φέτα? Ναι, τυρόψωμο χωρίς φέτα. Μπορούμε να βάλουμε εκτός από φέτα και άλλα τυριά, τυριά που λιώνουν. Μπορούμε να βάλουμε λίγο γραβιέρα, λίγο κασέρι. Γενικά μπορούμε να βάλουμε ό,τι τυριά μας περισσεύουν στο ψυγείο. Απλά βάζοντας μόνο φέτα, δεν χρειάζεται να βάλουμε αλάτι. Γιατί έχει αρκετό αλάτι η φέτα μας που θα βάλουμε στο ψωμάκι μας. Άμα θα βάλουμε άλλα τυριά, τύπου γραβιέρα ή τύπου κασέρι ή τύπου ανθότυρο, πρέπει να βάλουμε και αλατάκι για να ισορροπήσουμε το ψωμί μας. Επίσης να σας πω ότι και από φέτα σε φέτα παίζει το αλάτι. Κάποιες φέτες είναι αλμυρές, κάποιες είναι γλυκές. Οπότε, άμα σας αρέσει το πολύ αλμυρό, μπορείτε να βάλετε και λίγο γαλατάκι μέσα στη συνταγή. Εντάξει. Λοιπόν, ο εχθρός λέει του καλού είναι πάντα τι? Το καλύτερο. Το καλύτερο. Τώρα, σε αυτή τη συνταγή
Μπορείτε να θέλετε να βάλετε μέσα βασκόμηλο. Μπορείτε να θέλετε να βάλετε μέσα θυμάρι. Μπορείτε να θέλετε να βάλετε μέσα σουσάμι. Μπορείτε να θέλετε να βάλετε γιαστές ντομάτες. Μπορείτε να θέλετε να βάλετε κολοκυθάκια. Ό,τι σας αρέσει. Εγώ θα αφήσω τη συνταγή μου πάναπλη έτσι όπως είναι, μόνο με φετούλα, γιατί έχω πάρει μια πολύ καλή φέτα. Και ουσιαστικά δεν χρειάζεται να βάλω τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Έχω ένα ταψάκι εδώ. Είναι 30 εκατοστά, στρογγυλό. Και ό,τι λαδάκι μου είχε μείνει εδώ πέρα στο μπολάκι που είχα από το λάδι μου, θα το ρίξω μέσα. Θα απλώσω να πάει παντού. Εδώ είμαστε. Και θα ρίξω όλο το μείγμα μέσα. Διονύση, έχεις πάει στα ψαρά ποτέ? Όχι. Είναι δίπλα πτυχίο. Είναι ένα φανταστικό νησάκι. Σε περίπτωση που έτσι θες κάποια στιγμή στη ζωή σου να πας να ηρεμήσεις, δεν είναι τώρα να πας για πάρτι και για τέτοια, να πάρεις την οικογένεια, να πας ήρεμα, να ξέρεις ότι έχεις να κάνεις τον μπανάκι σου, ότι θα πας το βράδυ να φας, γενικά να ηρεμήσεις τη σκέψη σου, γενικά να περάσεις ήρεμες διακοπές. Έχει λίγο διαδικασία να πας. Είναι καταπληκτική έτσι, επιλογή και έχει και πολύ ωραίο φαγητό. Έχει ένα ταβερνάκι πάνω ακριβώς μέσα στη θάλασσα που το φαγητό είναι συγκλονιστικό. Φάγαμε παντού, γιατί προσπαθούσαμε να κρατήσουμε ισορροπίες. Όταν έχει ένα νησί 5 μαγαζιά, πας και στα 5. Δεν μπορείς να πηγαίνεις κάθε μέρα σε ένα. Πρέπει να δώσεις σε όλους τον οβολό σου. Εντάξει, πρέπει να μοιράσεις τον οβολό. Λοιπόν, αυτή ήταν η συνταγή, φίλε. Αλήθεια. Ναι. 50 λεπτά στους 180 ψηλά-ψηλά στη χαρά. Σου ξαναλέω ότι μπορούμε να ρίξουμε πάνω στους σάμια, μπορούμε να ρίξουμε θυμάρια, μπορούμε να ρίξουμε. Εγώ θα πάω πάρα πολύ απλά. Θέλω να κάνω απλό τυρόψωμο. Ένα εύκολο τυρόψωμο, μία απλή συνταγή. Μπορείτε να την κάνετε όλοι σας. Σε 50 λεπτά τρώμε και πιστέψτε με ότι μόλις δοκιμάσετε θα είναι η συνταγή που θα φτιάχνετε κάθε Δευτέρα για όλη τη βδομάδα. 100%. Το τυρόψωμο έχει βαθιά παράδοση στην Ελλάδα, όπου συναντάται σε διάφορες παραλλαγές εκτός αυτής των ψαρών, όπως το ρουμελιώτικο κουρδομπλό, το παραδοσιακό τυρόψωμο του ορχομενού Βιωτίας, το παραδοσιακό κρητικό μπουρέκι ή το ξακουστό τυρόψωμο που ψήνεται σε ξυλόφουρνο στις μηλιές Πηλίου. Και το τυρόψωμό μας είναι έτοιμο, Παναγία μου. Πώς θα το κάνω τώρα, θα σας σκεφτώ. Γιατί πρέπει να τον οπουδηγυρίσω. Θα πάρω ξυλοκοπής. Εδώ. Οκ. Okay. Τέλεια, μια χαρά. Και έχω ένα ωραίο ξυλοκοπής για σένα. Πρώτα απ' όλα, δες χρωματάκια από κάτω. Ε, φανταστικό. Ταπ, 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 ταπ. Κοίτα εδώ κατάσταση. Σε πόση ώρα το φτιάξαμε? Χρόνο ρεκόρ. Δεν θα ήθελα να το κόψετε καυτό όπως θα το κόψω εγώ. Αφήστε λίγο να κρυώσει για να μην σπάσει. Αλλά νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι ασυναγώνιστο. Το γεγονός ότι μπορείς να φτιάξεις μια συνταγή σε τόση ώρα με αυτά τα υλικά που νομίζω ότι τα έχετε όλοι στο σπίτι. Δηλαδή, αυγουλάκι έχεις στο σπίτι σου, Διονύση? Ναι. Αλευράκι έχεις? Πάντα. Φετούλα? Ναι. Λαδάκι? Λαδάκι. Βγάζετε δικό σου λάδι? Μάλιστα. Άρα τα έχεις όλα. Σήμερα λοιπόν τι θα φτιάξεις? Σήμερα δεν θα φτιάξω, έφτιαξε εσύ για μένα. Α, θα το πάρεις μαζί σου. Και θα πεις στη γυναίκα ότι το έφτιαξε εσύ. Φτιάξτε, πες το, δεν με πειράζει. Εγώ αλήθεια. Μην το πουλήσω. Είμαι καλός άνθρωπος. Δεν με πειράζει να πάρεις τη δόξα. Αλλά θα πεις ότι είναι παραδοσιακή συνταγή αυτά ψαρά, ε. Καλά, έλα να δοκιμάσεις. Έλα, έλα. Πρώτα απ' όλα, σαν συνταγή πώς σας φάνηκε, δύσκολη ή εύκολη? Πάρα εύκολη. Τώρα έλα να δοκιμάσεις εδώ και να μου πεις άμα θεωρείς ότι η ευκολία της συνάδει καθόλου με την οστιμιά της. Δοκίμασε. Πρώτα απ' όλα βλέπεις ότι παντού έχει τυρί, ε. Βλέπεις, χοντροκομμένο. Μίτσο, έλα αγώνα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σιγά μηδέν το κούμπονες. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Η συνταγή είναι συγκλονιστική. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχει κανείς και να μην έχετε ξαναφτιάξει ποτέ στη ζωή σας ψωμάκι. Αυτό θα το πετύχετε. Και όταν δοκιμάσετε θα πείτε, άρε Άκη, τι δίκιο που είχες. Για το τυρόψωμο, σε μπολ ρίχνουμε τα αυγά, το γάλα και ανακατεύουμε με σύρμα χυρός. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, το αλεύρι, ανακατεύουμε. Προσθέτουμε τη φέτα σπασμένη με τα χέρια μας και ανακατεύουμε. Λαδώνουμε το ταψί, μεταφέρουμε το μείγμα, το βάζουμε στο φούρνο, ψήνουμε, αφαιρούμε και με τη βοήθεια ενός ξύλου κοπής αναποδογυρίζουμε το τυρόψωμο. Κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε.
Και πάμε στο κυρίως μας γεύμα. Θα φτιάξουμε κανελόνια γεμιστά με pulled pork και τυριά και ντοματούλα. Και θα σερβίρουμε με μια ωραία μπεσαμέλ με μπόλικα τυριά που θα γίνει ο κακός χαμός. Μια συνταγή που φυσιολογικά θα θέλαμε 3-4 ώρες για να τη φτιάξουμε. Θα σας δείξω ότι φτιάχνετε σε χρόνο ρεκόρ, αρκεί να ακολουθήσετε τις οδηγίες μου και να δείτε τα υλικά μας. Για τα κανελόνια με pulled pork στη χύτρα ταχύτητας θα χρειαστούμε για τη γέμιση 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κιλό χοιρινό λαιμό, 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 κουταλιές της σούπας θυμάρι φρέσκο, 50 γραμμάρια λευκό κρασί, 100 γραμμάρια νερό, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα απαλή, αλάτι και πιπέρι. Για την μπεσαμέλ, 70 γραμμάρια σπορέλαιο, 70 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 850 γραμμάρια γάλα πλήρες, 1 πρέζα μοσχοκάριδο, 40 γραμμάρια μίξ τυριών, αλάτι και πιπέρι. Για τη σύνθεση, 2 ντομάτες μεσαίες, 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο για το ταψί, 2 κουταλιές της σούπας σιμιγδάλι για το ταψί, 250 γραμμάρια κανελόνια, 40 γραμμάρια μίξ τυριών και μισό ματσάκι μαϊντανό. Για το σερβίρισμα, ελαιόλαδο, ρόκα και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε, λοιπόν. Ανοίγω εδώ πέρα τη φύτρα μου, γιατί το δύσκολο κομμάτι σε αυτή τη συνταγή είναι να ετοιμάσουμε το pulled pork. Το χοιρινό που έχουμε τραβήξει και το έχουμε κάνει μικρά-μικρά κομματάκια, δηλαδή να λιώνει στο στόμα και να γίνει υπέροχο. Λοιπόν, η συνταγή είναι πανεύκολη. Βάζω μπρος εδώ πέρα τη χύτρα ταχύτητας και έχω αυτά τα υλικά που βλέπετε εδώ πέρα για να μαγειρέψω το χοιρινό μου. Λοιπόν, έχω το χοιρινό, που τι κομμάτι παίρνουμε σε αυτή τη συνταγή, φίλε Διονύση? Λαιμό. Ναι, παίρνουμε λαιμό. Θα μπορούσαμε να πάρουμε και πανσέτα, ή θα μπορούσαμε να πάρουμε και μισό-μισό, ή θα μπορούσαμε να πάρουμε και μπουτάκι. Το μπουτάκι είναι στεγνό, ο λαιμός είναι ισορροπημένος, η πανσέτα είναι πιο λιπαρή. Εγώ πήρα τη μεσαία επιλογή που έχουμε. Άμα θέλετε να κάνετε πιο, να το πω, διέτη στη συνταγή, μπορείτε να πάρετε μπουτάκι, εντάξει. Εμένα μου αρέσει να έχει λίγο λιπάκι. Προτιμώ έτσι το λαιμό. Κοιτάξτε τι ωραίο κρέας που είναι. Είναι ολοκληρωμένο, έχει και το λιπάκι του, έχει τα πάντα του. Και θα το κόψω μικρά-μικρά κομματάκια. Εδώ είμαστε. Γενικά ο χοιρινός λαιμός για μένα είναι ίσως το πιο έτσι προνομιούχο κρέας, γιατί είναι πάρα πολύ ισορροπημένο. Δηλαδή και να μην έχεις γνώση στη μαγειρική, δεν είναι πολύ δύσκολο να αποτύχεις με χοιρινό λαιμό, όπως και επίσης με μπούτι αρνίσιο. Δηλαδή αυτά τα δύο τα κρέατα από μόνα τους είναι σαν να τα δημιούργησε η φύση για αυτούς που δεν ξέρουν να μαγειρεύουν. Γιατί όντως βγαίνουν από μόνα τους λουκούμια. Λοιπόν, τώρα κόβω έτσι ωραία κομματάκια το χοιρινό μου. Τα κόβω μικρούτσικα, άσχετα που θα χρησιμοποιήσω τη χύτρα, γιατί όσο πιο μικρά τα κόψω, τόσο πιο γρήγορα θα γίνω ακόμα και στη χύτρα ταχύτητος. Η συνταγή μας θα πάρει 25 λεπτάκια για να γίνει στη χύτρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι φυσιολογικά, άμα το κάναμε σε μία κατσαρόλα, θα χρειαζόταν να προσθέσουμε νερό, να ξαναπροσθέτουμε νερό, να ξαναπροσθέτουμε νερό. Θα θέλαμε δύο ρίτσες, σίγουρα, και πάλι δεν θα έβγαινε το ίδιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, θα ρίξω μέσα λίγο λαδάκι. Λίγο. Γιατί τι, έχουμε ένα λιπαρό κρέας, το λιπαρό κρέας θα βγάλει ακόμα περισσότερο λίπος, οπότε δεν θέλουμε να βγει πάρα πολύ λιπαρό. Αν βάζαμε πανσέτα, δεν θα βάζαμε σχεδόν καθόλου λάδι, εντάξει. Τώρα, ρίχνουμε μέσα το κρεατάκι μας, εδώ. Τέλειο. Και έχω και λίγο κρεμμυδάκι, χοντρά κομμάτια. Δεν χρειάζεται να το ψιλοκόψουμε, γιατί θα λιώσει μέσα στη χύτρα ταχύτητος από μόνο του. Λοιπόν, πάει και το κρεμμύδι μέσα. Εδώ. Και το δύσκολο κομμάτι της συνταγής τελείωσε. Εντάξει, έχουμε κι άλλα σημεία που θα κάνουμε έτσι ωραία πράγματα, αλλά νομίζω ότι έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία. Λοιπόν, να βάλω λίγα μυρωδικά μέσα. Λοιπόν, το θυμαράκι είναι μια καλή επιλογή. Για αυτούς που τους μυρίζει το χοιρινό ή δεν τους αρέσει το χοιρινό, πάμε σε πιο επιθετικό μυρωδικό που είναι το δενδρολίβανο. Σκεπάζει τη γεύση του χοιρινού. Για αυτούς που δεν τους αρέσει τα μυρωδικά, δεν βάζουν απλά ούτε θυμάρι ούτε δεντρολίμανο. Οπότε ρίχνουν λίγο θυμαράκι εδώ μέσα, αλάτι. Θα βάλουν λίγο ακόμα αλάτι. Πιπέρι. Και τώρα τι θέλω, Διονυσάκο μου. Θέλει. Ίσα να δώσω ωραίο χρώμα στο κρεατάκι μου. Οπότε πάω εδώ. Ανακατεύω. Να γυρίσει το κρέα. Και τώρα σε αυτό το σημείο θα κάνουμε λίγο υπομονή να πάρει λίγο χρώμα το κρεατάκι μας και να σβήσουμε με τα υπόλοιπα μας υλικά. Το κρεατάκι μου έχει πάρει πολύ ωραίο χρώμα, οπότε ήρθε η ώρα να σβήσω με λίγο κρασάκι. Εδώ, περιμένω να εξατμιστεί.
Λίγο νεράκι, εδώ. Πολύ λίγο νεράκι, είναι ακριβώς το νερό που χρειάζεται για να μείνει ζουμερό το χοιρινό μου και να είναι ακριβώς όπως πρέπει για να γεμίσουμε τα κανελόνια στη συνέχεια. Θέλω μία κουταλιά του γλυκού, βέβαια έχω πάρει σούπα μουστάρδα, εδώ πέρα πάλι, γιατί θα βοηθήσει το να δέσει η σάλτσα μου και αυτό ήταν. Πάει αυτό πίσω, αυτό πάει εδώ. Θα ανακατέψω λίγο τη μουστάρδα να πάει παντού. Τέλεια, καταπληκτικά. Αυτό πάει πίσω. Και τώρα ήρθε η ώρα να αφήσουμε τη χύτρα να δουλέψει μόνη της. Γιατί το δύσκολο κομμάτι της συνταγής είναι να μαγειρέψουμε αυτό το κρέας και να το κάνουμε λουκούμι. Κλείνουμε τη χύτρα ταχύτητας, βάζουμε την ένδειξη στο 3, εδώ. Και μόλις η θερμοκρασία φτάσει σχεδόν το επίπεδο που χρειάζεται για να ξεκινήσει το μαγείρεμα, η βαλβίδα θα δείξει το κίτρινο χρώμα. Μόλις η βαλβίδα δείξει το πράσινο χρώμα, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για 25 λεπτάκια. Οπότε, σε 25 λεπτάκια από τη στιγμή που σηκωθεί η βαλβίδα, το φαγητό μας ήταν έτοιμο. Μπορούμε να το καταναλώσουμε και έτσι όπως είναι. Αλλά εμείς θα το πάμε στο επόμενο επίπεδο. Γιατί αυτό το φαγητό, αντί για να είναι συνοδευτικό για μία μακαρονάδα, συνοδευτικό για λίγο πουρέ πατάτας, εμείς θα κάνουμε. Θα γεμίσουμε τα κανελόνια, θα κάνουμε και μια υπέροχη μπεσαμέλ και θα ρίξουμε στο φούρνο για να κάνουμε το πιο ζουμερό γευστικό φαγητό ever. Μην ξεχνάμε ότι με τη χύτρα ταχύτητος μειώνουμε έως και 70% του χρόνου μαγειρέματος, οπότε γι' αυτό το λόγο σε 25 λεπτά το χοιρινό μας θα είναι έτοιμο. Το pulled pork είναι πολύ διαδεδομένο στον Αμερικανικό Νότο, στην Πολυνησία, σε πολλά μέρη της Καραϊβικής και σε μέρη της Νοτιοανατολικής Ασίας, χάρη στους άφθονους πληθυσμούς χοίρων σε αυτά τα μέρη. Σερβίρεται μέσα σε σάντουιτς και είναι από τα πιο διαδεδομένα φαγητά στους τουρίστες. Λοιπόν, το χοιρινό μας είναι έτοιμο. Θα αποσυμπιώσω τη χύτρα ταχύτητος, εδώ. Και να θυμάστε ότι άμα δεν αποσυμπιεστεί δεν ανοίγει το καπάκι, οπότε και να πατήσω δεν ανοίγει, δεν ανοίγει, δεν ανοίγει, δεν ανοίγει. Με το που νιώσω ότι δεν υπάρχει καθόλου μέσα ατμός, τότε θα ανοίξει από μόνη της. Άνοιξε. Ανοίγω και αυτό που θα δείτε τώρα εδώ μέσα είναι κάτι φανταστικό. Λοιπόν, πετσετούλα θέλω γιατί καίει. Και βγάζω το κρέας από τη φωτιά. Πρώτα απ' όλα έχετε κάνει μια υπέροχη τηγανιά εδώ πέρα, χοιρινή, που μπορείτε να καταναλώσετε εκείνη την ώρα κατευθείαν. Αλλά εμείς θα κάνουμε, όπως είπαμε, θα το πάμε στο επόμενο επίπεδο. Έτσι όπως είναι ζεστό το κρεατάκι μου, εγώ θα πάρω δύο πυρούνια και θα σπάσω το κρέας μου εδώ. Τέλειο. Σπάω το κρεατάκι μου, τελείως. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραίο και ζουμερό έχει βγει το κρέας μου. Το έχουμε κάνει κομματάκια και αυτό που θα κάνω είναι για να βοηθήσω να κρυώσει λίγο γρήγορα και να γεμίσω τα κανελόνια μου. Θα απλώσω σε ένα ταψί, εδώ, μαζί με το ζουμάκι. Το ζουμάκι αυτό το θέλω, είναι όλα τα λεφτά, το ζουμί είναι όλα τα λεφτά, όλη η γεύση εκεί βρίσκεται. Και απλώνω το κρεατάκι μου και αφήνω στην άκρη να κρυώσει. Εδώ είμαστε. Ζηματάει. Τέλειο. Εδώ έχω τα κανελόνια μου. Εδώ είμαστε. Εδώ έχω το κρεατάκι μου και θα πάρω μία κατσαρόλα για να ετοιμάσω την μπεσαμέλ μου. Λοιπόν, κατσαρόλα πάνω στη φωτιά, εδώ. Τέλεια. Και για να κάνουμε μπεσαμέλ, τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Τι χρειαζόμαστε? Βούτυρο, αλεύρι και γαλατάκι. Εγώ αντί για βούτυρο σήμερα θα το κάνουμε σπορέλαιο, γιατί σας έχω πει και άλλες φορές ότι γίνεται είτε με σπορέλαιο είτε με μαργαρίνη, για να σας το δείξω, να μην λέτε ότι δεν γίνεται. Οπότε έβαλα το σπορέλαιό μου μέσα στην κατσαρολίτσα και θα προσθέσω μέσα το αλεύρι. Αυτοί είμαστε. Αυτά είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Θέλω ένα σύρμα για να κατέβω το αλεύρι μαζί με το σπορέλαιο. Είναι μια εναλλακτική σε περίπτωση που δεν έχετε βουτυράκι και θέλετε να κάνετε μια μπεσαμέλ. Το ελαιόλαδο δουλεύει μια χαρά ή οποιοδήποτε σπορέλαιο πάρετε. Το ελαιόλαδο δουλεύει μια χαρά και η μαργαρίνη δουλεύει μια χαρά. Όπως βλέπεις άρχισε να τσιριτσιρίζει το μείγμα μου. Θα προσθέσω λίγο αλατάκι, λίγο πιπέρι και έχω εδώ πέρα το γαλατάκι μου. Θα το προσθέσω σταδιακά μέσα μέχρι να πάρω μια ωραία μπεσαμέλ. Ανακατεύω, προσθέτω μία δόση, ανακατεύω με το που δω ότι διαλυθεί, εδώ. Αυτά τα κομματάκια που βλέπετε είναι βέβαια το πιπέρι, εντάξει. Άμα βάλετε λευκό πιπέρι δεν θα τα βλέπετε αυτά. Σ' αρέσει το λευκό πιπέρι, Μπελέση? Μόνο λευκό πιπέρι χρησιμοποιώ. Αλήθεια? Βέβαια. Γιατί? Δεν μου αρέσει. Εντάξει. Εγώ βάζω ροζ. Και το ροζ είναι ωραίο, το ροζ δεν έχει γεύση πιπέρι, αλήθεια. Είναι πολύ γλυκό. Είναι άλλη φάση. Και το λευκό ωραίο είναι. Έχει περιπτώσεις που και εμένα το λευκό μου αρέσει πάρα πολύ. Έχουν διαφορές.
Εγώ θεωρώ έτσι πιο. Το μαύρο θεωρώ πιο ότι είναι το καλύτερο από όλα. Επειδή το έχουμε συνηθίσει, γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι είναι το καλύτερο από όλα. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος, θα έχουμε πει. Έτσι είναι. Όλα είναι υποκειμενικά. Θέμα γεύσης, γούστου και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και να μην μου αρέσει ένα φαγητό, πάντα θα του δώσω την ευκαιρία να το δοκιμάσω για να δω άμα σε αυτή τη συνταγή θα μου αρέσει. Δηλαδή, γενικά δίνω ευκαιρίες σε γεύσεις και δεν το έχω μετανιώσει γιατί όταν ήμουν πιτσιρικάς, ας πούμε, συχαινόμουνα, δεν μπορούσα να φάω με τίποτα το αρνί, τα φασόλια. Το αγαπημένο φαγητό από μικρός ήταν τα ρεβίθια και συνεχίζει να είναι. Με το κοτόπουλο δεν είχα ιδιαίτερη σχέση, δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Το χοιρινό ήταν το αγαπημένο μου κρέας. Αυτά όλα έχουν αλλάξει, παιδιά. Δηλαδή το μοχάρι τώρα μου αρέσει πολύ, το ψάρι είναι το αγαπημένο μου φαγητό. Γενικά αλλάζουν οι γεύσεις. Να θυμάστε ότι όσο περνάνε τα χρόνια αλλάζουν και οι γεύσεις. Οπότε να δίνετε ευκαιρίες σε νέες γεύσεις. Τώρα με αυτή τη συνταγή που θα φτιάξουμε σήμερα, όντως, ενώ φαίνεται ότι έχει πολλά στάδια για να τη φτιάξουμε, αξίζει ο κόπος γιατί δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ κανελόνια με pulled pork και πραγματικά θα ενθουσιαστείτε. Η μπεσαμέλ μου είναι έτοιμη, ζήνω τη φωτιά μου. Θα προσθέσω μέσα λίγο μοσχοκάριδο, γιατί όταν κάνουμε μπεσαμέλ πάντα πρέπει να βάλουμε λίγο μοσχοκάριδο. Εδώ είμαστε. Και έχω λίγο μίξ τυριών που λιώνουν μέσα ίσως για να δημιουργήσουμε αυτή την ωραία υφή στην μπεσαμέλ. Αλλά δεν είναι απαραίτητο, είναι προαιρετικό να βάλετε τα τυράκια σας. Αλλιώς θα βάλετε λίγο παραπάνω αλατάκι και στην τάξη. Ανακατεύω. Εδώ είμαστε. Και αφήνω στην άκρη να περιμένει η μπεσαμέλ όση ώρα θα πάω να γεμίσω εγώ τα κανελόνια μου. Λοιπόν, η γέμιση μου έχει κρυώσει. Μια χαρά, έχει κρυώσει. Ωραίο. Πόπο, Παναγία μου. Εδώ είναι το σημείο που δεν πρέπει να δοκιμάσεις. Βλέπετε, θα φας χωρίς κανελόνια. Για πάω. Αυτό είναι για ένα πάω μπαν. Αυτό είναι για ένα σάντουιτς με μπόλικο τυρί, αλλά με προζυμένο ψωμί και να γίνει χαμός. Μπορούμε να κάνουμε τη συνταγή μας έτσι όπως είναι σκέτο το κρεατάκι και να μην βάλουμε τίποτα άλλο και να ρίξουμε την πεσαμέλ. Απλά εγώ, προαιρετικά, θα προσθέσω και λίγο τριμμένη ντομάτα μέσα. Εντάξει. Μου αρέσει πάρα πολύ η ντοματούλα και επειδή έχουμε συνηθίσει πάντα το κρεατάκι μας να το τρώμε λίγο κοκκινιστό, βλέπετε δεν το βάλα καν μέσα στη χύτρα ταχύτητος. Θα ρίξω την ντομάτα μου φρέσκα και θα ρίξω μόνο τη σάρκα εδώ πέρα. Και επειδή θέλω να βγάλει λίγο παραπάνω υγρασία για να μπορέσουν να ψηθούν τα κανελόνια, αυτό πάει για κομποστοποίηση, θα βάλω φρέσκα ντομάτα. Δύο ντοματούλες, θα τις στρίψω εδώ. Πραγματικά σας λέω, θα απογειώσω το φαγητό. Το δοκίμασα και με ντομάτα και χωρίς. Όταν την είχα δοκιμάσει, είχα τρελαθεί. Πω, πολύ ότι έφτιαξα πάλι. Και τώρα που ήθελα να την ξαναδοκιμάσω, λέω θα βάλω και ντομάτα. Λοιπόν, ξανά τυράκι που λιώνει εδώ. Βέβαια έχει κρυώσει η γέμιση μου, αυτό είναι που θέλω κι εγώ. Και θα ρίξω και ένα πράσινο στοιχείο μέσα. Δηλαδή να έχει το πράσινο, λίγο μαϊντανό. Άγευστος ο μαϊντανός, αλλά μου δίνει αυτή την αίσθηση του φρέσκου που θέλω. Τώρα, αν θέλετε να βάλετε κάποιο άλλο μυρωδικό, μπορείτε να βάλετε φουμαράκι, βασιλικό, μπορείτε να βάλετε. Εγώ βάζω έτσι το πιο άγευστο, γιατί δεν θέλω να σκεπάσω καθόλου τη γεύση από το χοιρινό μου. Είναι φανταστική, μαζί με τη μουστάρδα που έχουμε ρίξει μέσα και το κρασάκι. Έχουμε κάνει μία χοιρινή τηγανιά. Αυτό σκεφτείτε. Χωρίς ρίγανη βέβαια, αλλά έχουμε κάνει μία χοιρινή τηγανιά. Τώρα, ανακατεύω όλα τα υλικά μεταξύ τους. Εδώ. Τώρα πήγε και η ντομάτα και έχει γίνει εδώ πέρα μία γέμιση συγκλονιστική. Όπως βλέπετε, κατευθείαν το χοιρινό λειτουργεί σαν σουγκάρι. Και την ντοματούλα που ρίξαμε τράβηξε όλα τα ζουμιά μέσα και έγινε κάτι μοναδικό. Για να δοκιμάσω να δούμε τι κάναμε. Δεν χρειάζεται. Καλό! Πήρε αυτομάτως μία φρεσκάδα, φίλε. Δεν υπάρχει φρέσκα η ντομάτα κρυμμένη. Έδωσε κάτι. Κάτι καινούριο, γιατί σου βγάζει λίγο γεμιστά τώρα, αλλά με χοιρινό. Είναι μοναδικό. Λοιπόν, αλατάκι πιπέρι δεν θέλει. Έχουμε βάλει αλάτι όταν σοτάραμε το κρέα μας, οπότε δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Τώρα, σε περίπτωση που έχετε ταψάκι αντικολλητικό, δεν χρειάζεται να βουτυρώ συμμυγδαλώστε. Συμμυγδάλι έβαλα. Σε περίπτωση όμως που το ταψάκι σας είναι πάρα πολύ παλιό, καλύτερα να ρίξετε λίγο βουτυράκι συμμυγδάλι. Για να μην κολλήσει το φαγητό σας. Το ψάκι με το πέρα είναι 25x32. Στην περίπτωση που δεν έχετε τέτοιο το ψάκι, σίγουρα θα έχετε στρογγυλό, σίγουρα θα έχετε κάποιο μεγαλύτερο, κάποιο μικρότερο. Γενικά κάνει για τη συνταγή, μην φοβάστε. Και έτσι όπως είναι, θα ρίξω. Έριξα πολύ, θέλω να ρίξω τη μισή μπεσαμέλα από κάτω. Κάτσε να βγάλω λίγο για να μου φτάσει από πάνω. Εντάξει. Συγγνώμη, Διονύση, αλλά καταλαβαίνεις. Το παράκανα.
ίσα ίσα κάνω ένα μικρό στρώμα με την τυρένια μπεσαμέλ μου. Βλέπεις εδώ πέρα το τυράκι πόσο λίγο ήταν και πόσο δουλειά έχει κάνει. Εδώ. Βουαλά. Και την άλλη μισή θα την κρατήσω για να την ρίξω από πάνω, εντάξει. Οπότε, τώρα θα φορέσω γάντια και πάμε να γεμίσουμε τα κανελόνια μας. Κανελόνια έχεις φάει γεμιστά με κυμά, έτσι δεν είναι? Ναι. Γεμιστά με αυτή τη γέμιση, έχεις φάει? Θα πάω σήμερα. Ρε φίλε, είναι μοναδικό, δεν υπάρχει. Αλήθεια, είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, έχει κρυώσει η γέμισή μας, οπότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι παίρνουμε, γεμίζουμε τα κανελόνια εδώ. Βάζουμε γέμιση, το βλέπετε. Αυτό που δεν θέλουμε είναι να είναι άδεια τα κανελόνια. Και επειδή έχει και υγρασία μέσα, θα φροντίσουμε η γέμιση να ψήσει και τα κανελόνια από μόνα τους. Λοιπόν, και έτσι όπως είναι, βάζουμε το πρώτο κανελόνι. Συνεχίζω ακριβώς την ίδια διαδικασία μέχρι που να γεμίσω τα ταψί μου. Βάλαμε και το τελευταίο κανελόνι μέσα, καθαρίζουμε λίγο εδώ για να είμαστε έτσι νοικοκύριδες, τακτοποιημένοι και ωραίοι. Αυτοί είμαστε. Και τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσουμε την άλλη μπεσαμέλ από πάνω. Κλασική περίπτωση για να φτιάξουμε κανελόνια. Τώρα, άμα δεν θέλετε να φτιάξετε μπεσαμέλ, υπάρχει η εναλλακτική της κρέμας γάλακτος. Εντάξει, απλά θα γίνει λίγο πιο παχυτικό το φαγητό μας. Τώρα θα μου πείτε, εμένα δεν με πειράζει να γίνει παχυτικό. Εντάξει, δεν μπορείτε να βάλετε και κρέμα γάλακτος light, αλλά εγώ γενικά την μπεσαμέλ την αγαπάω. Μου αρέσει τέτοιες συνταγές φούρνου. Όπως είναι τα κανελόνια, τα λαζάνια και η κρέμα γάλακτος μπορεί να μπει και η μπεσαμέλ μπορεί να μπει. Οπότε όταν θες κάτι εύκολο βάζεις κρέμα γάλακτος, όταν θες κάτι δύσκολο βάζεις μπεσαμέλ. Εμείς σήμερα πήγαμε το δύσκολο, λοιπόν απλώνω την μπεσαμέλ να πάει παντού και η μπεσαμέλ ουσιαστικά τώρα τι κάνει, κάνει ένα μικρό κρεβατάκι όπου θα κλείσει μέσα την ντοματούλα και έχει υγρασία. Τι θα κάνει όλη αυτή η υγρασία, θα απορροφηθεί από το ζυμαρικό μας και θα ψηθεί το ζυμαρικό. Απλά τα πράγματα, χωρίς δυσκολίες. Τώρα. Ήρθε η ώρα να ψήσουμε αλουμινό χαρτό. Ο φούρνος μου είναι στους 180 βαθμούς. Θα ψήσω 20 λεπτά και 25 με αλουμινό χαρτό. Και μετά θα ξεσκεπάσω, θα ψήσω στους 220, εντάξει. Και θα ψήσω μέχρι που να πάρει ωραίο χρώμα, εντάξει. Άρα 20 λεπτά με αλουμινό χαρτό, ξεσκεπάζω 180, έτσι όπως είναι, ψηλά ψηλά εστάρ. Ξεσκεπάζω μετά, αυξάνω λίγο τη θερμοκρασία 200-220 μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα. Χρειάζεται άλλα 10-15-20 λεπτά, αναλόγως πόσο δυνατός είναι ο φούρνος σας και σερβίρουμε. Η αλήθεια είναι, ακούστε, δεν ήταν από τις πιο εύκολες συνταγές που έχουμε κάνει, αλλά αξίζει ο κόπος. Δηλαδή, μία στις τόσες, ξέρεις, κάνουμε τα εύκολα. Τυρόψωμα, κάνουμε το ένα. Γίνεται εύκολη η ζωή μας, 100%. Αλλά αυτό είναι ιδιαίτερο. Έχει προσωπικότητα, έχει χαρακτήρα, έχει το λεγόμενο φλερ που λένε και οι Γάλλοι, φίλε Δημήτρη, το καταλάβες. Έχει αυτό το κάτι παραπάνω, έχει την περισσότερη σημασία, έχει την αγάπη που δίνουμε στο φαγητό και είμαστε και περήφανοι να το σερβίρουμε. Δηλαδή, άμα θα σου πω, Μπελέση, θες να έρθεις σπίτι να πιούμε ένα κρασάκι, τι θα μου πεις? Όχι, θα το παίξεις λίγο δύσκολος. Δεν θα. Ωραία. Άμα σου πω όμως, έχω ετοιμάσει και ένα ωραίο κανελόνι με pulled pork γεμιστό και μπεσαμέλ. Τότε θα. Τότε, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Με έριξες. Είναι κάτσι, πώς να το κάνουμε. Λοιπόν, ραντεβού πίσω για να σερβίρουμε. Για τα κανελόνια με pulled pork στη χύτρα ταχύτητας, κόβουμε τον χοιρινό λαιμό σε μικρά κομμάτια και μεταφέρουμε στη χύτρα ταχύτητας σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το κρεμμύδι, το θυμάρι, το αλάτι, το πιπέρι. Σοτάρουμε, σβήνουμε με το κρασί και το νερό, προσθέτουμε τη μουστάρδα, ανακατεύουμε και κλείνουμε με το καπάκι. Γυρίζουμε τη βαλβίδα στην κατάλληλη ένδειξη, χαμηλώνουμε τη φωτιά, βράζουμε, κλείνουμε τη φωτιά, αποσυμπιέζουμε, αφαιρούμε το καπάκι, σπάμε το κρέας σε πολύ μικρά κομμάτια και το αφήνουμε στην άκρη για την μπεσαμέλ. Σε κατσαρόλα με σπορέλαιο σε δυνατή φωτιά, βάζουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε το αλάτι, το πιπέρι, το γάλα σε δόσεις, ανακατεύοντας συνεχώς. Τρίβουμε το μοσχοκάριδο στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε το μίξ τυριών. Ανακατεύουμε, αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε στην άκρη. Τρίβουμε τις ντομάτες στο κρέας. Προσθέτουμε μίξ τυριών, το μαϊντανό και ανακατεύουμε όλα τα υλικά μεταξύ τους. Σε ορθογώνιο ταψί με ελαιόλαδο και σιμιγδάλι, απλώνουμε τη μισή μπεσαμέλ, γεμίζουμε τα κανελόνια και τα τοποθετούμε στο ταψί. Περιχύνουμε με την υπόλοιπη μπεσαμέλ, την απλώνουμε ώστε να καλύψει όλη την επιφάνεια από τα κανελόνια και σκεπάζουμε καλά το ταψί με αλουμινόχαρτο.
Ψήνουμε, αφήνουμε να κρυώσει και σερβίρουμε με ελαιόλαδο, ρόκα και φρέσκο πιπέρι. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο, το έχω βγάλει από το φούρνο, είναι ζεστό ακόμα, δηλαδή 10 λεπτά και τα άφησα ίσες να κάτσει και να μπορέσω να βγάλω ωραίο κομμάτι. Τώρα, κόβω στη μέση. Και αφήνω στην κρίση σας για το πόσο μεγάλα θέλετε να κόψετε τα κομμάτια. Εγώ θα κόψω ένα ωραίο κομμάτι εδώ. Άντε τώρα να μπορέσεις να αντισταθείς σε αυτό εδώ το φαγητό. Βλέψε. Βγαίνει και το κρεατάκι. Κάτσε να το ισιώσω. Αυτό είναι φαγητάρα, φίλε μου. Κοίτα εδώ. Τρώω και λίγο. Καταλαβαίνετε. Λίγο βάζω, λίγο τρώω. Γενικά η φάση είναι μοναδική. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σε τέτοιες συνταγές να βάζω και λίγη ρόκα από πάνω. Γιατί μου προσφέρει αυτό το τραγανό στοιχείο που μου αρέσει πάρα πολύ. Και νομίζω. Λίγο λαδάκι. Εδώ. Λίγο πιπεράκι. Και το μόνο που χρειάζεται είναι ένα πιρουνάκι για να απολαύσω. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το πιάτο είναι μόνο για μένα. Κοιτάξτε εδώ. Μπεσαμέλ, χοιρινό που λιώνει στο στόμα, τυριά και όλη αυτή η μπουκιά είναι δική μου. Θέλετε να σας περιγράψω? Ναι. Ρε φίλε, δεν έχεις κάτι να περιγράψεις. Αυτό το φαγητό είναι μοναδικό. Είναι ένα φαγητό που πρέπει οπωσδήποτε να φτιάξετε. Καλή μας όρεξη. Και πάμε για το γλυκό της ημέρας. Θα φτιάξουμε ένα κέικ βανίλια σοκολάτα χωρίς μίξερ. Σε 4 λεπτά από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε το κέικ θα είναι μέσα στο φούρνο. Είναι μια συνταγή πανεύκολη, οικονομική. Τα υλικά τα έχετε όλοι στο σπίτι. Απλά δείτε τα για να ξεκινήσουμε. Για το κέικ βανίλια σοκολάτα χωρίς μίξερ θα χρειαστούμε 3 αυγά μεσαία, 150 γραμμάρια σπορέλαιο και έξτρα για τη φόρμα, 180 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 180 γραμμάρια γάλα πλήρες, 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και έξτρα για τη φόρμα, 2 βανιλίνες, 1 πρέζα αλάτι, 15 γραμμάρια baking powder, 20 γραμμάρια κακάο και 100 γραμμάρια κουβερτούρα ψιλοκομμένη. Και πάμε να ξεκινήσουμε! Τι χρειαζόμαστε, φίλε Διονύση? Τι χρειαζόμαστε? Μίξερ δεν χρειαζόμαστε. Όχι. Χρειαζόμαστε ένα μπολάκι όμως. Λοιπόν, πάμε να προσθέσουμε μέσα όλα τα υγρά μας για το κέικ. Αυτή τη συνταγή την αγαπώ. Να σας πω ότι άμα θέλετε να την κάνετε πιο healthy, μπορείτε να αντικαταστήσετε το σπορέλαιο με ελαιόλαδο και τη ζάχαρη με μέλι. Και θα σας βγει κανονικά η συνταγή, εντάξει? Οπότε, βάζω 3 αυγουλάκια εδώ. 2. 3 αυγουλάκια μέσα στο μπολ. Έχω κάνει κάτι δύσκολο τώρα? Όχι. Θα ρίξω μέσα το σπορελαιό μου. Μπορείτε να θέλετε να βάλετε ελαιόλαδο ή μισό-μισό, εντάξει? Απλά γενικά το ελαιόλαδο να ξέρετε ότι φαίνεται στη γεύση στο τέλος. Είναι πιο γκουρμέ. Το καταλαβαίνουμε. Και το σπορέλαιο είναι πιο οικονομικό. It's up to you. Λοιπόν, αυγουλάκια, σπορέλαιο, γάλα. Ρίχνουμε μέσα και το γάλα μας. Ρίχνουμε μέσα και τη ζάχαρή μας. Και παίρνουμε ένα σύρμα και ανακατεύουμε. Αλλά ως τώρα νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην μπορεί να φτιάξει αυτή τη συνταγή. Το μόνο που θέλω να κάνω είναι να φροντίσω η ζάχαρη μου λίγο να διαλυθεί. Δεν θέλω να μείνει ολόκληρη η ζάχαρη. Καλά, θα διαλυθεί μέσα στο φούρνο η ζάχαρη, δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά δεν θα αφήσει να φουσκώσει τόσο πολύ το κέικ. Εντάξει, γιατί θα πάρει ώρα μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη και μετά θα αρχίσει να φουσκώνει το κέικ. Οπότε θέλουμε τη ζάχαρη λίγο να τη διαλύσουμε. Δεν θέλει πολύ ώρα. 20-30 λεπτά να ανακατέψετε εδώ. Η συνταγή θα βγει κανονικά. Λοιπόν, τώρα, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, πάει μέσα. 2 βανίλιες. Άμα έχετε σιρόπι, μπορείτε να βάλετε και σιροπάκι. 1 πρέζα αλάτι. Και το μαγικό μας υλικό που λέγεται πώς. Baking powder, 15 γραμμάρια. Χρειαζόμαστε να έχει baking powder για να φουσκώσει το κέικ μας. Λοιπόν, ανακατεύω εδώ. Λοιπόν, τώρα αυτή τη συνταγή, Μίτσο, θέλω αύριο το πρωί να την έχεις ετοιμάσει στο σπίτι μαζί με το παιδί και να μας φέρεις όλους να δοκιμάσουμε ένα κομματάκι κέικ βανίλια σοκολάτας. Θα φέρω. Θα το κάνεις? Θα φέρω. Μου το υπόσχεσαι? Ναι. Εντάξει, άμα δεν είναι αύριο... Αύριο,
Τα υλικά τα έχεις όλα στο σπίτι. Θέλω να πας τώρα με το που θα φύγεις από εδώ και να φτιάξεις το κέικ μαζί με τη γυναίκα σου και το παιδί σου. Θα το κάνω. Λοιπόν, οπότε, το μείγμα μας είναι σχετικά ωραίο, αλλά είναι έτοιμο. Αυτό ήτανε. Τελειώσαμε. Αλήθεια. Ναι. Κοίτα εδώ τώρα τι θα κάνω. Έτσι όπως είναι, θα πάρω το μισό μείγμα, θα το ρίξω στη φόρα μου 10x30 που έχω βούτυρο αλευρώσει. Εντάξει, 10x30 είναι. Θα ρίξω μέσα το μισό μείγμα μου. Εδώ. Τέλεια. Πώς θα πήγα. Καταπληκτικά. Και στο άλλο μισό που έχει μείνει θα ρίξω λίγο κακάο. Και ψιλοκομμένη σοκολάτα. Εντάξει. Εδώ είμαστε. Ο Διονύσης πραγματικά έχει μείνει αποσβολωμένος. Δεν έχει ξαναδεί πιο εύκολη συνταγή στη ζωή του. Και λέει τώρα μας δουλεύει αυτός ο τύπος. Δηλαδή είπαμε, θα κάνει ένα εύκολο κέικ σοκολάτα χωρίς μίξερ, αλλά δεν περιμένει να κάνει ένα τόσο εύκολο. Έτσι δεν λες από μέσα σου, φίλε Διονύση. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Άρα θα μου φέρεις και εσύ ένα κομμάτι κέικ αύριο. Αύριο δεν νομίζω γιατί. Θα λυπείς. Ο χρόνος. Λοιπόν, ρίχνω μέσα και την κουβερτούρα μου. Μπορείτε να βάλετε ό,τι σοκολάτα θέλετε. Και λευκή μπορείτε να βάλετε. Και μαύρη και γάλακτος και ό,τι σας αρέσει. Και ξανανακατεύω για να κάνω το δεύτερο μείγμα μου εδώ. Το μείγμα το σοκολατένιο. Ρε φίλε, αυτές οι συνταγές είναι μαγικές. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι με το που δει το επεισόδιο αυτό η γυναίκα θα το φτιάξει και αυτή. Οπότε θα γυρίσω σπίτι και θα είμαι σε φάση ότι θα έχω και εγώ να φάω και έξω σοκολάτα. Οπότε μια χαρά. Τώρα. Αυτό που θα κάνω είναι το εξής, πολύ απλά. Θα αδειάσω το υπόλοιπο μείγμα μέσα εδώ. Από πάνω και στη μέση. Το θέλουμε τώρα τη σοκολάτα, να την αγώνουμε, προαιρετικά τη βάζεις, άμα θες δεν βάζεις σοκολάτα, κομμάτια. Εμένα μ' αρέσει, τη βάζω. Και τελειώσαμε. Γιατί όπως σας είπα είναι το πιο εύκολο κέικ βανίλια σοκολάτας που υπάρχει. Χωρίς πολλά υλικά, με υλικά που έχετε όλοι στο σπίτι. Και τώρα πάμε να δώσουμε έτσι ένα ωραίο marble σχήμα μέσα. Έχω εδώ πέρα ξυλάκι από σουβλάκι. Άμα δεν έχετε ξυλάκι από σουβλάκι, τι μπορείτε να βρείτε λεπτό και μακρύ στο σπίτι σας. Ένα καλαμάκι, ένα μακαρόνι, σπαγκέτι μπορείς να πάρεις. Και αυτό που θα κάνω είναι το εξής. Κοίτα, εδώ έτσι όπως είναι. Θα κάνω μία φορά εδώ. Δεν το παρακάνουμε γιατί στο τέλος θα βγει όλο το μείγμα σκούρο. Εδώ, άντε καμία ακόμα. Και αυτό που κάνουμε, για να πάρουμε έτσι ένα ωραίο σχήμα και κομμένο στη μέση το κέικ μας, αυτό που κάνουμε είναι να πάρουμε ένα μαχαίρι, να ρίξουμε λίγο λαδάκι, να λαδώσουμε το μαχαίρι μας εδώ. Τι λες τώρα, τι κόλπα είναι αυτά. Τίποτα, ίσα ίσα για να φουσκώσει καλά το κέικ μας. Και έτσι όπως είναι, παίρνουμε, χαράσουμε μία στη μέση. Και με αυτόν τον τρόπο το κέικ μας θα κάνει το κλασικό σκάσιμο στη μέση καθώς θα ψήνεται μέσα στο φούρνο. Τώρα, ο φούρνος μου είναι προθερμανθμένος σε 170 βαθμούς και θα ψήσω περίπου 40 λεπτάκια ψηλά ψηλά ισχάρα. Δεν ανοίγω το φούρνο όλη την ώρα γιατί δεν θα φουσκώσει το κέικ μου, το καταλαβαίνετε. Οπότε έχω εμπιστοσύνη στον Άκη και σε 40 λεπτά το κέικ μου θα είναι έτοιμο. Σε 40 λεπτά βάζω ένα μαχαιράκι να είμαι σίγουρος ότι έχει ψηθεί, που θα έχει ψηθεί. Βγάζω, καταναλώνω είτε ζεστό είτε κρύο. Τα αφήνω πάνω σας. Για πες. Περιμένω. Να σου πω, επειδή έχει ανθρώπους που πραγματικά λατρεύουν το κέικ, δηλαδή έχω μία φίλη και συνεργάτηδα, την Mary Rose, που η Mary Rose, ας πούμε, είναι η ειδική των κέικ. Ναι, και έχει πολύ συγκεκριμένη άποψη για το κέικ και το τσουρέκι. Έχει δύο πράγματα που έχει συγκεκριμένη. Mm. Ναι, κέικ, τσουρέκι, σουφλέ. Τρία. Εντάξει. Τρία. Είναι εκεί πέρα που σίγουρα όταν φτιάξω κάτι σε σουφλέ, κάτι σε κέι, κάτι σε τσουρέκι, θα πάω εκεί. Θα πω, Μέρι, δοκίμασε. Δοκίμασε το κέι και μου λέει, δεν παίζεται. Τι λέω, κοπέρα μου. Εμείς δεν παίζομαστε εδώ πέρα. Τι μας λες τώρα, δεν είναι το κέι ότι δεν παίζεται. Το κέι κάποιος το έφτιαξε. Ποιος, είμαστε τίποτα τυχαίοι, Λοιπόν, αυτό το κέικ, κυρίες και κύριοι, πραγματικά μόλις το φτιάξετε, θα πείτε γιατί πηγαίνω και παίρνω έτοιμο κέικ εμπορίο όταν μπορώ να φτιάξω σε 5 λεπτά το δικό μου κέικ με αυτή τη γεύση, αυτά τα υλικά και πραγματικά να το καταναλώσουν τα παιδιά μου, η θιά μου, η γιαγιά μου, οι φίλοι μου, ο μπαμπάς μου. Όλοι να το καταναλώσουν και πραγματικά να λένε ότι έφαγαν το πιο νόστιμο κέικ που έχουν δοκιμάσει. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Σε 40 λεπτά δοκιμάζουμε. Για το κέικ βανίλια σοκολάτα χωρίς μίξερ, σε μπολ βάζουμε τα αυγά, το σπορέλαιο, τη ζάχαρη, το γάλα και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το αλεύρι, τις βανιλίνες,
το αλάτι, το baking powder. Ανακατεύουμε, μεταφέρουμε το μισό μείγμα σε λαδωμένη και αλευρωμένη φόρμα, προσθέτουμε στο άλλο μισό μείγμα το κακάο και την κουβερτούρα, ανακατεύουμε και το μεταφέρουμε στο κέντρο της φόρμας που έχει το άλλο μισό μείγμα. Δημιουργούμε γραμμές, μεταφέρουμε στο φούρνο, ψήνουμε, ξεφορμάρουμε το κέικ, κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε. Λοιπόν, το κέικ μας είναι έτοιμο. Κοίταξε εδώ και πες μου, φίλε Διονύση. Λίγο λαδάκι έχεις στο σπίτι? Έχω πάντα, είπαμε. Αβουλάκια? Ναι. Γαλατάκι? Ναι. Ζαχαρίτσα? Ναι. Αλευράκι? Ναι. Κακάο? Ναι. Τελειώσαμε. Αυτό ήταν. Έχουμε το κέικ. Έχουμε το κέικ. Και ήρθε η ώρα να κόψω. Λοιπόν, πάντα η γωνία πάει υπέρ του μαθητή. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται μέσα. Κοιτάξτε εδώ. Έχει εντωμεταξύ αυτά τα χιν, τα κρυμμένα της σοκολάτας εδώ και εδώ, που ακόμα δεν έχει προλάβει να κρυώσει, η σοκολάτα να παγώσει. Για πες. Δεν υπάρχει, ρε. Γιατί σου λέω. Θες να λες να δοκιμάσεις ειλικρινά, δεν υπάρχει. Το κέικ αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή, ξέρεις, ώρες, κάνεις κάτι τέτοιες συνταγές και λες το άλλο με το κέικ που χρησιμοποιούν το μίξερ και το βούτυρο, είναι καταπληκτικό, αλλά λες, τελικά θα ζυγίζεις και λες, αξίζει ο κόπος. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και δεν έχω χρησιμοποιήσει καθόλου σκεύη. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και αρέσει σε όλους. Γωνία, κανείς? Εδώ είστε. Λοιπόν, και κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι μοιάζει η τελειότητα. Έτσι όπως είναι, θα μεταφέρω. Καλά, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα το να πας σε ένα σπίτι και να ξέρεις ότι. Να δεις μάλλον ότι υπάρχει ένα κέικ στο τραπέζι από την οικοκυρά. Δεν υπάρχει. Εντάξει, είναι καταπληκτικό. Έχετε πάθει σοκ, έτσι. Ένα. Δύο, τρία, τέσσερα. Καλή μας όρεξη. Δεν θα ρίξω ούτε άχνη ούτε τίποτα. Θα αφήσω όσο έχει. Ναι, ρε φίλε, να μην το χαλάσω. Είναι κέικ βανίλια σοκολάτας. Μπορούμε να ρίξουμε και άχνη, μπορούμε να ρίξουμε και ό,τι θέλουμε. Απλά γενικά να σας πω ότι αυτό το κέικ μπορείτε να το φτιάξετε στην καφετέρια που έχετε, μπορείτε να το φτιάξετε στο φούρνο που έχετε, μπορείτε να το φτιάξετε στο ξενοδοχείο που έχετε, μπορείτε να το φτιάξετε στο σπίτι που έχετε, μπορείτε να το φτιάξετε σε ένα πικνίκ που θα πάτε. Σας πήρε 5 λεπτά και πραγματικά η γεύση είναι ασυναγώνιστη. Ό,τι και να σας πω είναι λίγο. Όταν το φτιάξετε θα μου πείτε κι εσείς το ίδιο. Άκη, είχες δίκιο, τι έκανα τόσα χρόνια. Καλή μας όρεξη. Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και το σημερινό μας επεισόδιο. Όπως σας είπα, το επεισόδιο αυτό το χαρακτηρίζει η ευκολία. Πήραμε δύσκολες συνταγές και τις κάναμε εύκολες. Ξεκινήσαμε ένα τυρόψωμο που μόλις ένα μπολ, λίγα υλικά, ρίξαμε στο φούρνο και ειδού το αποτέλεσμα. Στη συνέχεια φτιάξαμε ένα πιο δύσκολο φαγητό, γιατί φτιάξαμε pulled pork, κανελόνια γεμιστά με μπεσαμέλ, αλλά δείξαμε ότι και αυτό το φαγητό όντως με έξυπνες κινήσεις μπορούμε να το κάνουμε πολύ πιο εύκολο από ό,τι φαίνεται. Φανταστικό φαγητό, πραγματικά όπου και να το βγάλετε όλοι θα εντυπωσιαστούν και είναι μια συνταγή που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε. Για το τέλος ένα γλυκό που ξέρω πολύ καλά θα το φτιάξετε όλοι σας. Αύριο περιμένω να το πάρω και από τον Μίτσο και από τον Διονύση. Είπε ότι ο Μπελέσης θα το κάνει και αυτός, οπότε περιμένω 3 κομμάτια κέικ αύριο. Εγώ θα σε καλέσω σπίτι να το βάλουμε μαζί. Δεν έχω χρόνο, θα το φέρεις εδώ. Οπότε είναι ένα κέικ που ξέρω ότι θα φτιάχνετε για μια ζωή. Και οι τρεις συνταγές βρίσκονται αναλυτικά στο site μας akispetrizikis.com. Το πιο ολοκληρωμένο site που υπάρχει στη χώρα και ίσως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα που υπάρχουν στον κόσμο. Ένα χειροκρότημα. Το site μας είναι μοναδικό. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια επίσκεψη στο e-shop μας. Μην ξεχάσετε να κατεβάσετε το site μας στο κινητό σας. Σας δίνει πάρα πολλά προνόμια. Ειλικρινά, μόλις το κατεβάσετε θα καταλάβετε το πόσο χρηστικό είναι για εσάς. Και βέβαια, follow σε όλα τα social media. Instagram, Facebook, Twitter, Viber και TikTok. Φιλάκια πολλά και ραντεβού στο επόμενο μας επεισόδιο. Γεια σας. 3. Και πάμε! 2. 1. Πάμε! Το κανελόνι είχε ένα γάλο, πολύ μεγάλο, και τον ετάιζε χοιρινό και μπεσαμέλ για να είναι σαν το σαρμπέλ. Λες τώρα, ρε. Λοιπόν...